Στην υπόλοιπη ζωή σας. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό, κύριε Τρίτα. Δηλαδή δεν είναι έγκλημα ότι χρηματίζονται κάποιοι εκεί μέσα και ζητάνε ποσά για να δώσουν παιδιά. Από τα στοιχεία και μόνο που ήρθα στην εκπομπή σας, και αν επιτρέπετε να αναφερθώ. Η κυρία δεν θυμάται το όνομα της κοινωνικής λειτουργού που συνεργάζεται. Εγώ, από αυτό το στοιχείο και μόνο. Ναι, κρίνεται ότι πρέπει να δώσει το παιδί. Όχι, σας παρακαλώ, βγάζω κάποια συμπεράσματα. Την Κυριακή το βράδυ παρουσιάστηκε ένα σκηνικό, το οποίο μένα πάλι μου είπε μερικά πράγματα. Ήρθε η σύζυγός σας, είναι η κυρία, με γυρισμένη την πλάτη, έτσι. Εδώ. Ναι, να δείξει μία συμβίωση, αλλά εγώ όταν βλέπω γυρισμένη την πλάτη για ένα θέμα τόσο κρίσιμο και συναισθηματικά φορτισμένο, όπως είναι η απόφαση για τη ζωή ενός παιδιού, αντιλαμβάνεστε ότι έχω τις επιφυλάξεις μου. Μόνο και μόνο δηλαδή, από την εκπομπή δεν θα χρειαζόμουν πολλά άλλα στοιχεία. Δηλαδή πέφτετε, ακούστε σας παρακαλώ, σε κάποιες αντιφάσεις ότι εδώ γίνεται ένα έγκλημα για κάποια στοιχεία που βγαίνουν, που όμως είναι στοιχεία συγκεκριμένα, ενώ η άλλη γυναίκα που έχει τρία παιδιά, κατά τη γνώμη σας, όφιλε να βγάλει το πρόσωπό της στην τηλεόραση, έτσι. Αυτό μου λέτε τώρα και το λέτε δημόσια αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Εντάξει. Είναι κρίμα να βγάλει το πρόσωπό της στην τηλεόραση. Αναρωτιέμαι για ποιους λόγους και με ποιες συνθήκες ήρθε εδώ η κυρία. Να απαντήσω εδώ επί του θέματος. Λυπούμε γιατί πιστεύω ότι είστε εγγράμματοι. Και είπατε μία λέξη τώρα ότι έκρυψε η γυναίκα αυτή την πλάτη. Έχετε υπόψη σας τι αγώνα έκανα εγώ να συμβιώσω τον πατέρα, να κάνει αναγνώριση ο πατέρας του παιδιού και να έρθει αυτή η μητέρα εδώ. Να το σέβομαι αυτό. Για να βρει μια σταθμή το παιδί. Έχετε υπόψη σας, με ρωτήσατε εμένα, ναι. Με 40 περιττό έρθα εδώ πέρα, ξέρετε γιατί. Για ένα παιδί. Το σέβομαι. Και λέτε τώρα ότι ήρθε η μητέρα με γυρισμένη την πλάτη, δηλαδή έχετε υπόψη σας το τι έγινε με γέννησε μετόπιτα, με τους δικούς της, με τους γονείς του, με τους φίλους του, με τους πάντες. Για αυτό το παιδάκι, τι αγώνας γίνεται. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Και λέτε τώρα εσείς τον κύριο Τριανταφυλόπουλο τώρα ότι που κάνει έναν αγώνα αξιέπινον ο άνθρωπος. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα, ούτε τίτλους χρειάζεται. Δεν είναι λέτε ότι η μητέρα και γύρισε την πλάτη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε για παράνομη υιοθεσία. Και μας λέτε γιατί η μητέρα και γύρισε την είναι άποψη. Το αν είναι παράνομη υιοθεσία, άλλοι θα το κρίνουν. Υπάρχει ο δόσμος. Και έργο το δοκίσει Παναγία. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω κάπως διστάμενες απόψεις. Και θα ήθελα να συμβάλλω κι εγώ σε μια έτσι ορθότερη πορεία. Γενικότερη, αν θέλετε, σφαιρικότερη αντιμετώπιση του θέματος. Ο θεσμός της υιοθεσίας αφεαυτού έχει ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή, καμιά οικογένεια νορμάλ, φυσιολογική, δεν θα δώσει το παιδί της για υιοθεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πρώτον, οι οικογένειες που δίνουν παιδιά για υιοθεσία είναι οι οικογένειες που δεν μπορούν να τα κρατήσουν κοντά τους. Δεύτερον, οι οικογένειες που δέχονται παιδιά για υιοθεσία είναι γονείς που δεν κάνουν δικά τους. Γιατί όμως να αναλωθούμε για τα αυτονόητα. Αν μου επιτρέπετε δύο κουβέντες, όχι αυτονόητα, αλλά βλέπω ότι δεν εκτίθενται όπως γίνεται συζήτηση. Ναι, αλλά από εκεί, αν μου επιτρέπετε, άμα από τη στιγμή που αντιδρούν οι φυσικοί γονείς, εκεί θα δούμε αν πράγματι υπάρχει αντίδραση να δοθεί για υιοθεσία ή όντως δεν υπάρχει αντίδραση και είναι υστερογενείς οι αιτιάσεις αυτές. Εκείνο θέλω. Και βεβαίως άκουσα με προσοχή τον κύριο και καταλαβαίνω αυτό. Σέβομαι. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ναι, αυτό θέλω εγώ να διευκρινίσω. Αλλά νομίζω ότι το θεωρώ αυτονόητο. Και θέλετε να καταγγείλετε κάτι για άλλο, κύριε Μακρογιάννη. Με κάτι και λέει ότι σε 15 μέρες αφέρω στο φως της δημοσιότητας άλλη μια καταγγελία ανήμπορης μητέρας, η οποία είναι μόνη της, έρημη. Ήρθε από την Αυστραλία, μιλάει πολύ καλά, τα ελληνικά είναι Ελληνίδα και της έχουν πάρει το παιδί. Εσείς λοιπόν που είστε οικογενειάρχες, που η κόρη σας είναι γιατρός, ο γιος Λαμαρινάς, έχετε μια οικογένεια, πιστεύετε λοιπόν στο θεσμό της οικογένειας, θέλω να πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτά που λέτε είστε ένας τουρκικός πατέρας, έτσι, εργάζεστε, τι δουλειά κάνετε επί τη ευκαιρία. Δηλαδή. Τραγουδιστής. Τραγουδάτε. Λοιπόν, και ήρθατε σήμερα, όπως λέτε, με 40 πυρετό εδώ πέρα. Ήταν να πάω στο νοσοκομείο και είδα στην εκπομπή σας. Ήρθατε γιατί έχετε αγανακτήσει. Οπωσδήποτε. Γιατί παρακολουθούτε την προσπάθεια της κυρίας Σαμπάνη να πάρει το παιδί της πίσω. Μιας μάνας, έτσι. Και ήρθατε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ευαισθητοποιημένος από τον πόνο της κυρίας Σαμπάνη. Μάλιστα. Την ελέγξα την κυρία Σαμπάνη, γιατί όλο αυτό το καιρό δούλευε, γύριζε, ήταν στα μπάρ, έκανε ό,τι έκανε και. Γιατί έδωσε το δικαίωμα να προχωρήσει το Ίδρυμα σε αυτή την υιοθεσία. Ή αν θέλετε να δικαιοδοτείτε ή να δικαιολογείτε σήμερα το Ίδρυμα. Δικαιολογώ διότι ήταν μια ανήμπορη μητέρα που σας είπα, δεν είχε στήριγμα από πουθενά από κανέναν. Έψαχνε να βρει πόρο ζωής, χρήματα, να κοιτάξει να βρει ένα σπίτι, να νοικιάσει, να πάει να ζήσει το παιδί της. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ.
Πιστεύετε ότι το Ίδρυμα δεν δουλεύει με διαφανείς διαδικασίες? Όχι. 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 Θέλω να το πιστεύω, διότι έχω και άλλη καταγγελία γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν. Θα σας παρακαλέσω να... θα επανέλθουμε στο θέμα. Οπωσδήποτε θα επανέλθω. Και θα επανέλθω γιατί είναι πολύ σοβαρό. Μείνετε λοιπόν εκεί που ήσασταν πριν και αν χρειαστεί να κάνετε πάλι παρέμβαση μπορείτε να έρθετε κοντά μου. Μόνο σας, χωρίς να ειδοποιήσετε κανένα. Κυρίες και κύριοι, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ είναι οι καταγγελίες, θα τις δούμε εδώ μαζί. Έχουμε και τους προσκεκλημένους μας, με το δικό τους πρόβλημα και τον πόνο τους ο καθένας. Πάμε λοιπόν σε μια γυναίκα που καταγγέλει τον χρηματισμό της κοινωνικής λειτουργού. Καταγγέλει τις αδιαφανείς διαδικασίες και το σχετικό φακελάκι των 300.000 που έπεσε στο κέντρο ρεφών Μητέρα για να πάρει το παιδί ένα συγγενής της. Πριν 12 χρόνια περίπου, το 1984 με 85, δικός μου άνθρωπος ξεκίνησε να πάρει ένα παιδί και προτίμησε από το Ίδρυμα Μητέρα για να είναι πιο νόμιμο, να μην έχει κανένα πρόβλημα αργότερα, οτιδήποτε. Επί 2 χρόνια σχεδόν τον τυραννούσανε, του δίνανε, συνέχεια πήγαινε, του δίνανε στην αρχή κάτι άλλα παιδιά, μετά 2 αραπάκια, αδερφάκια και έπρεπε να τα πάρει και τα 2. Μετά του δώσανε ένα άρρωστο, το οποίο ήταν δηλαδή άρρωστο, εννοούμε ότι ήταν το ποδαράκι του, το χεράκι του στραβό, είχε προβλήματα σοβαρά. Και δεν το δέχτηκε. Από ό,τι ξέρω και πρέπει να είναι αυτό σίγουρο, όταν έχεις περάσει τα 50 χρόνια, δεν σου δίνανε. Το παιδί ήταν εξασφαλισμένο από χρηματικής απόψεως, από περιουσία, σωστοί γονείς. Αλλά έλειπε κάτι. Αλλά έλειπε, ας πούμε, η ηλικία. Ηλικία. Του κυρίου που θα το έπαιρνε. Μάλιστα. Δηλαδή, με την τυραννία που του κάνουν αυτή των 2 χρόνων, πέρασε τα 50 και πήγε 52. Ναι. Το 1986. Είναι ακριβώς 10 χρόνια. Το πήρε το Φεβρουάριο του 86 και επενέβη κιόλας. Πρέπει να το πω αυτό. Επενέβη τότε και υπουργός. Ναι, ναι. Μην λέω τώρα γιατί. Ένας υπουργός ο οποίος. Ναι, υπουργός. Μπήκε στη μέση. Ναι. Και μπόρεσα να πάρουν ναι. Παιδί. Γιατί του βάλανε σαν θέμα αυτό ότι ήταν 52 χρόνων. Είχε περάσει τα 50 χρόνια και δεν μπορούσε να πάρει με τίποτα. Και μετά από πολλή τυραννία του δώσανε ένα παιδί, ένα κοριτσάκι, που είναι σήμερα γύρω στο 11 χρόνο, πρέπει να είναι. Τότε ήταν 8 μηνών. Πήρε και το έβλεπε συνέχεια. Και από ό,τι είπε ο κύριος αυτός, που είναι δικός μου πολύ, σκόρπισα ορισμένα χρήματα. Δηλαδή σκόρπισα πώς. Όταν ήρθε και κοινωνικός λειτουργός σε εμάς, η κυρία αυτή ήταν πολύ σε εμάς φιλική. Η κοινωνική λειτουργός. Ναι, γιατί κατάλαβα ότι έβλεπε αυτό το σκόρπισμα. Υπόλοιπο, ναι, ναι, τη γιαγιά, τις θείες, όλη την οικογένεια. Πώς θα το δεχτούμε, είπαμε και εμείς καλύτερο. Και όπως πραγματικά το αγαπήσαμε καλύτερο. Ζήτησε χρήματα λοιπόν η κυρία αυτή. Ακριβώς φανερά δεν πρέπει να τα έχει γυρέψει, αλλά όπως ξέρουμε, το χέρι στην τσέπη και σε αυτή την περίπτωση δίνεις για να ανοίξουν οι πόρτες που θέλεις. Επομένως. Γιατί οι πόρτες είναι κλειστές. Το είχε απαιτήσει εμέσως πλην σαφώς. Ναι, και όταν λέμε σκόρπισα, γιατί το Ίδρυμα οπωσδήποτε σε βάζει σε μια διαδικασία που είναι γνωστή αυτή. Δηλαδή πληρώνει τα έξοδα τα δικαστικά. Μου είπατε όμως ότι σας είχε πει τότε, ναι, είχε δηλώσει. 200.000. Χωρίς τα δικαστικά. Όχι, αυτά είναι έξτρα. Έξτρα. Αυτά είναι τα σίγουρα. Ναι. Μάλλον όχι τα έξτρα, αυτά είναι τα σίγουρα. Τα 300 πώς τα δώσατε εσείς τότε. Μάλλον όχι εγώ προσωπικά. Ναι, ο άνθρωπός σας. Ναι, ο άνθρωπός μου μαζί με τη γυναίκα του. Ναι, ναι. Μάλλον σαν το χέρι στην τσέπη για φιλοδορήματα που σας είπα για να ανοίξουν οι πόρτες. Να μπορεί να πάρει ένα παιδί όπως εκείνος το νόμισε σωστό. Να λοιπόν που υπάρχει και η άλλη πλευρά που υποφέρει. Οι γονείς που δεν τεκνοποίησαν και επιθυμούν κάποιο παιδί πάνε στο Ίδρυμα και αναγκάζονται μετά από τέτοιου είδους διαδικασίες όπως καταγγέλει η γυναίκα αυτή, η οποία φυσικά επιθυμεί την ανωνυμία, η οποία για κανέναν λόγο δεν θέλει να βγάλει το πρόσωπό της στο φακό και είναι αυτονόητο γιατί δεν θέλει να θίξει αυτό το παιδί. Που, εν πάση περιπτώσει, ζει και μαζί τους σήμερα, κοντά τους, είναι ο άνθρωπός τους. Είναι, πλέον έχει γίνει σάρξ εκ της σαρκός τους. Βλέπετε λοιπόν, κυρία Γαλινού, ότι υπάρχει αρνητική πλευρά της διαδικασίας και της λειτουργίας μέσα σε αυτούς τους χώρους και που δυστυχώς αυτή η καταγγελία είναι για το δικό σας ίδρυμα. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, σε κάθε τέτοια καταγγελία. Η γυναίκα όμως αυτή. Αν δεν έχουμε. Είναι διατεθειμένη να δώσει τα στοιχεία της εκεί που πρέπει, δηλαδή στις διοκτικές αρχές, στον πρόεδρο του Ιδρύματος ή στην πρόεδρο, στον υπουργό Υγείας Πρόνοιας, στους υπεύθυνους.
θα έπρεπε. Για να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το κύκλωμα και ποιοι είναι οι κύριοι που ταρπάζουν. Εφόσον έχει τέτοια στοιχεία, είναι υποχρεωμένη από πολλές απόψεις να καταθέσει. Δεν ξέρω τι νομικές δυνατότητες. Σώθηκε, λέω, άμα τα δώσεις αυτούς. Σώθηκε. Καλά, το σώθηκε το λέτε γιατί έχετε πικρή εμπειρία εσείς. Βέβαια. Για άλλους λόγους, τώρα θα τα ακούσουμε και τα δικά σας. Ζωντανό παράδειγμα, ένας άνθρωπος που δεν θέλει να κρύψει το πρόσωπό του. Αλλά για να πάμε σε εσάς, κύριε Τόλη, δεν είναι βαρύτατη η καταγγελία? Βεβαίως. Θα έπρεπε όμως η κυρία να την κάνει όπως πολύ σωστά στις διοκτικές αρχές και να βγει η αλήθεια. Γιατί είναι συγκεκριμένη η καταγγελία πλέον. Γνωρίζετε, επαναλαμβάνω πολλές φορές, γιατί συμβαίνει αυτό που δεν συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ελλάδα να προτιμάει ο κόσμος τα στούντιο ή τον δημοσιογράφο από τις αρχές αυτές. Γιατί δεν τις εμπιστεύεται. Γιατί φοβάται ότι θα διασυρθεί, ότι θα φτάσει στο δικαστήριο, ότι θα κλονιστεί η ηρεμία που υπάρχει και η γαλήνη οικογενειακή, ότι θα μπει σε περιπέτειες για το παιδί και ότι θα γίνουν θέατρο σε κάποιο δικαστήριο. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Τεταφυλόπουλε, θα διαφωνήσω, ως ένα μέρος τουλάχιστον, διότι κάνοντας κανείς μία μήνυση ενώπιον των διοκτικών αρχών, φέρει και τις συνέπειες και τις ευθύνες της μήνυσης της οποίας κάνει. Ναι, αλλά όταν το θέμα είναι λεπτό και υπάρχει ένα παιδί, το δικαστήριο ποτέ δεν δέχεται ένα πλέγμα. Η γυναίκα αυτή θέλει να καταγγείλει. Αλλά φοβάται τις άλλες διαδικασίες. Ναι, φοβάται τι θα συμβεί αν πάει στην αστυνομία, επειδή έχουν συμβεί πολλά παλαβάκια, θα τα δείτε σε λίγο. Μα σηκώτε, θα μπορούσε να κατευθύνει εισαγγελία για να κάνει τη μήνυση της και δεν θα συνέβαινε τίποτα. Ως προς το μέρος της καταγγελίας τώρα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι άμα θα κάνει μια καταγγελία η γυναίκα αυτή επώνυμη και στις ιδιοκτικές αρχές, βεβαίως θα υπάρχει δημοσιότητα και στο θέμα του παιδιού της. Την έδρα οφείλεται να την στηρίζετε και εγώ σεβόμενος και τον υπερασπιστικό σας ρόλο, έτσι. Ο ρόλος των δικηγόρων δεν είναι υπερασπιστικός της έδρας, είναι βάλει κατά της έδρας. Όχι, τον υπερασπιστικό σας ρόλο, λέω, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε παρά να σεβόμαστε τους θεσμούς. Και όταν ακόμα αγανακτούμε, να κάνουμε πως τους σεβόμαστε. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι υποκρισία. Αλλά επιτρέψτε μου να περάσω τώρα στο... Ευχαρίστως, μόνο που θα ήθελα να μην δίνονται άλλες εντυπώσεις, άλλες από αυτές που θέλουν να δώσουν πράγματι. Βεβαίως τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε. Εγώ θα προτιμούσα, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες παραβάσεις, συγκεκριμένα εγκλήματα ή συγκεκριμένες πράξεις, οι πολίτες να κατέφευγαν απευθείας στις διοκτικές αρχές και να βρουν και το δίκιο. Α. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται και υποκαταστάθηκαν τα δικαστήρια με έναν τρόπο, ας το πω έτσι, στυλ αμερικανικού ή αγγλικού, αν θέλετε, δικαστηρίου που δικάζουμε κάποτε μέσω των τηλεοράσεων. Μην λησμονείτε όμως ότι κάποτε δικάζαμε εξαιτίας του τύπου και των εφημερίδων όπου υποθέσεις που αγνοούσαν οι αρχές έφταναν στην αυτονομική διαδικασία εξαιτίας των καταγγελιών των δημοσιογραφικών. Επομένως, επειδή έχει γίνει λίγο της μόδας ότι δικάζουν τα talk show και τηλεοράσεις, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, οφείλει ο δημοσιογράφος να τα βγάλει προς τα έξω. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση, ή αν ήσασταν στη θέση μου να κρατούσατε αυτή την καταγγελία στην τσέπη. Όχι, βεβαίως, και σέβομαι αυτό. Και ολόκληρο Watergate βγήκε στα δικαστήρια γιατί ακριβώς το βγάλουν οι δημοσιογράφοι. Αλλά οι δημοσιογράφοι, αν μου επιτρέπετε, να φτάσουμε στις διοκτικές αρχές, όχι να δικάσουν. Και ευχαρίστω, βεβαίως πρέπει να γίνει. Προς το παρόν δεν αισθάνεστε ότι δικάσατε? Όχι, βεβαίως, όχι, βεβαίως, γιατί ακούω κατέρωθεν απόψεις. Στον κύριο Μπαρδούση και στην κυρία Σαμπάνη τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που σας φιλοξενώ στην εκπομπή. Ευαισθητοποιείται και πολλοί κόσμος για την περίπτωσή σας. Θέλω να βοηθήσουν και την κυρία Σαμπάνη και εσάς. Από την άλλη πλευρά όμως, η νόμιμη οδός είναι να καταφύγετε εσείς στη δικαιοσύνη τώρα για να διεκδικήσετε το παιδί σας. Κάτι πολύ δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεστε. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιοι γονείς που έχουν ζήσει ήδη με αυτό το παιδί για αρκετό χρονικό διάστημα και τα πράγματα είναι μπλεγμένα. Γι' αυτό ζήτησα από την πρόεδρο του Ιδρύματος να μας πει, να ερευνήσει το θέμα, να δούμε τι έγινε, τι συνέβη με τις καρτέλες. Τις καρτέλες που δεν έπαιρνε η γυναίκα αυτή, που τις αφαιρούσαν, που φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα διηγείται, ότι ακολουθήθηκε κάποια περίεργη διαδικασία και κάποια πίεση προς την υιοθεσία. Το απόρριτο. Όχι. Ναι. Από τα στοιχεία που έχω μελετήσει, θα μπορούσα να στηρίξω μια τέτοια άποψη. Δεν θα μπορούσα να στηρίξω. Αντίθετα, θα μπορούσα να υπερασπιστώ εκεί που πρέπει το ακριβώς αντίθετο. Μάλιστα. Να περάσουμε στον κύριο Μέτο που έχω απέναντί μου, να μας πει την πικρή μικρή του ανθρώπινη ιστορία. Πώς φτάσατε εσείς στο Ίδρυμα Μητέρα? Πρώτα να εκφράσω την δύσκολη θέση μου, όταν βρίσκομαι σε πάρα πολύ πιο ευχάριστη θέση από ό,τι βρίσκονται όλοι αυτοί οι κύριοι και είμαι ανάμεσά τους. Γιατί δεν χάσατε τα παιδιά σας? Έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εγώ στάθηκα τυχερός. Στάθηκα τυχερός διότι δεν έμπλεξα με το Ίδρυμα Μητέρα. Και να είναι καλή τη ώρα όπου βρίσκεται η τότε πρόεδρος, η κυρία Μαντωνάκη, η οποία με τον τρόπο της με όθησε να μην είμαι στο Μητέρα και μου έκανε καλό.
Να το εξηγήσω λοιπόν. Μιλάτε για πότε εσείς? Το 1982, 17 Νοέμβρη, σημαδιακή ημέρα, βρίσκομαι με τρία παιδιά ηλικίας. 7 μηνών, 2 ετών και 4 ετών, κορίτσια και τα τρία. Mm-hmm. Εργαζόμενος στην οικοδομή, μεροκάματο, μπουλιατζής. Χωρίς τη μητέρα δηλαδή. Χωρίς τη μητέρα. Αφήστε το γιατί. Ναι, όχι, δεν το εξετάζω. Δεν αφορά κανένα. Ναι, διακοπές και ξέχασε να γυρίσει. Εργαζόμενος μεροκάματο, πλέον από την επόμενη ημέρα αρχίζει το πρόβλημα να είναι οξύ, διότι θα έπρεπε να πάω να δουλέψω, να ζήσω τρία παιδιά και τον εαυτό μου παράλληλα. Δεν υπήρχε άνθρωπο να τα κρατήσει και αρχίζει ένας Γολγοθάς. Κρατάει 13 μήνες. Μέχρι τον Δεκέμβρη του 1983 δεν έχω βγει από το σπίτι μου έξω. Μαγειρεύω, πλένω, ξεσκατίζω. Παρά και μεγαλώνω τρία παιδιά. Του ραδιοφωνικού παραγωγού εργαζόταν και ως ελαιοχρωματιστής. Βεβαίως. Ραδιοφωνικός παραγωγός έγινα αργότερα, όταν πλέον βρήκα την ηρεμία μου. Τότε εργαζόμουν σαν ελαιοχρωματιστής. Περίεργο, γιατί εγώ την έχασα όταν ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο. Κάνουμε διαφορετικό ραδιόφωνο. Εγώ κάνω άλλο πράγμα. Το φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, το 1983 τον Δεκέμβρη, 13 μήνες πλέον μόνος μου με τρία παιδιά. Έχω φτάσει σε ένα σημείο απελπιστικό, τόσο ψυχολογικά, αρχίζω και ζω με ηρεμιστικά πλέον, σκέπτομαι αυτοκτονίες, σκέπτομαι τέτοια πράγματα, όσο και αντιμετωπίζω και οξύ οικονομικό πρόβλημα. Κυριολεκτικά έβλεπα την γόπα και την λακταρούσα. Εκτός από ότι δεν υπήρχε ένα κουτί γάλα για τα παιδιά. Και να σημειώσω, και πρέπει να το πω δημόσια, ότι είχα την όποια βοήθεια μπορούσε να μου προσφέρει τότε ένας συνταξιούχος πατέρας, μια αναπηρική σύνταξη και τα αδέλφια μου με τις οικογένειές τους. Τα στοιχειώδη. Όταν το πρόβλημα έγινε οξύ, απευθύνομαι πρώτα-πρώτα στην τοπική κοινωνία και πάω στον δήμαρχο του Δήμου Καματερού που διαμένω. Δήμαρχος Καματερού τότε, ο Βασίλης Κατσαρός. Γνωρίζοντας βέβαια το πρόβλημά μου, προσπαθεί μαζί μου να βρει κάποια λύση. Απευθυνθήκαμε στον τότε έναν παιδικό σταθμό που είχε ο Δήμος Καματερού. Δεν μου έπαιρναν τα παιδιά, διότι το μικρό ακόμα έκανε κακά πάνω του και έπρεπε να του βάλουμε τάπα. Παίρνανε παιδιά που δεν κάνανε κακά πάνω τους. Δεν υπήρχε λοιπόν από εκεί. Φτάνω στο Ίδρυμα Μητέρα, το πιο κοντινό σε μένα. Μένω στην περιοχή του Γεροβουνού και είναι μόλις 4 στάσεις από το σπίτι μου. Από τον μπαλκόνι μου το βλέπω το Ίδρυμα. Εκεί λοιπόν γνωρίζω την πρόεδρο, την κυρία Μαντωνάκη, την τότε πρόεδρο. Τα κουβέντιασα, συνέντευξη όπως συνηθίζει να λέγεται, κουβεντιάσαμε μαζί. Είδε έναν άνθρωπο αποφασιστικό να παλέψει, να κρατήσει τα παιδιά του, να μπορέσει να τα ζήσει, να τα μεγαλώσει, να επιβιώσει. Συγκροτημένο. Και δεν της άρεσε. Απεγνωσμένα τη ζητούσα βοήθεια. Της λέω να αφήνω τα παιδιά μου να πάω να δουλέψω. Κάθε απόγευμα θα είμαι εδώ μόλις κολλάω από τη δουλειά μου. Αν μπορώ να τα πάρω Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή στο σπίτι μου, να τα κρατήσω εγώ. Να τα χαρώ αυτές τις δύο ημέρες, να μην ξεκόψουν και από το σπίτι. Αυτά δεν γίνονται εδώ. Ξεκομμένο. Παιδί δεν θα πάρεις από εδώ την ώρα που θα έρθει. Δεν έχεις το δικαίωμα να το πάρεις έξω δηλαδή. Ή να το βγάλω το απόγευμα όπως το έκανα σε κάποιο άλλο ίδρυμα που θα τα πούμε στην συνέχεια. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Τα βάλες εδώ τα παιδιά. Θα τα επισκέπτεσαι αραιά και πού, διότι τα παιδιά θα πρέπει να συνηθίσουν στο περιβάλλον, να εγκληματιστούν εκεί μέσα. Να μην πηγαίνω εγώ και τα αναστατώνω καθημερινά. Θα πρέπει να πηγαίνω αραιά και πού. Και με αφήνει στην μαύρη μου απελπισία. Και δεν ήταν τυχαίο. Πιστεύω. Διότι η κοινή λογική λέει ότι είδε έναν άνθρωπο που είχε μεν ψυχικά αποθέματα, αλλά σε όλα τα άλλα ήταν εξαντλημένος. Και κοίταγαν να το εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα. Πόσο θα αντέξει αυτός? Μια εβδομάδα, ένα μήνα, 6 μήνες. Είναι τελειωμένος, τα παιδιά του είναι εδώ. Λοιπόν. Δεν κάνω τίποτα με την κυρία Μαντωνάκη παρά και τις τηλεφωνικές επανειλημμένες οκλήσεις μου. Προσφεύγω στην πολιτεία. Μέσω του Δημάρχου, που θα είχε την πόρτα ανοιχτή, προσπαθούμε να συναντήσουμε την υφυπουργό τότε, την κυρία Περάκη. Εν τω μεταξύ προσπαθείτε να αποκατασταθείτε, να βρείτε δουλειά. Μέχρι τότε δεν έχω κάνει τίποτα. Πού να αφήσω τα παιδιά να πάω για δουλειά? Προσπαθούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με την πολιτεία. Επιθετική αντιμετώπιση από την κυρία Μαντωνάκη. Επιθετική. Η κυρία Μαντωνάκη μου το ξέχασε από την αρχή ότι τα παιδιά σου δεν μπαίνουν εδώ μέσα, διότι δεν την χάνουν τη συμπεριφορά που εσύ θέλεις, να έρχεσαι εδώ
να το βλέπεις ό,τι ώρα θέλεις, να το πάρεις ό,τι ώρα θέλεις, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και όποτε σε βολεύει. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Πήγαινε λοιπόν στο σπίτι σου και κάνε ό,τι νομίζεις. Mm-hmm. Και θα εξηγήσω τι έγινε μετά με την κυρία Μαντωνάκη. Για τις σακούλες που... Θα σας πω πώς ερχόντουσαν τα εκατομμύρια στο σπίτι. Mm-hmm. Από την κυρία Μαντωνάκη, όχι η ίδια μου τα έστελνε, άνθρωποι χρησιμοποιώντας το όνομά της. Λοιπόν, πάω στην κυρία... με τον κύριο Δήμαρχο προσπαθούμε να βρούμε την κυρία Περάκη. Μετά από 3 στημένα ραντεβού, όπου δεν δέχτηκε και πρόσωπο αιρετό της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Δήμαρχο, μας έστεισε σε 3 ραντεβού. Στο 4ο πήγα μόνος μου. Δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο, μπήκα με το ζόρι μέσα στο γραφείο της, απελπισμένος γάρ. Εν τη αυτή περιπτώσει, η κυρία δεν δέχτηκε, δεν μου μίλησε καθόλου. Η δε ιδιαίτερα της η κυρία Μαυροπούλου μου συνέστησε, για να βρω μια λύση στο πρόβλημά μου, να πάω τα παιδιά μου στο Λύριο Ίδρυμα. Ιδέα δεν είχα περί Λύριου Ιδρύματος. Την ευχαρίστησα, της είπα χίλια καλά να έχει και πήρα τα παιδιά μου και βρίσκω το Λύριο Ίδρυμα στη Νέα Μάκρη και βλέπω καλόγριες. Όπου όπως καταλαβαίνεις έφυγα με τα χίλια. Δρόμο από εκεί. Τι έχετε με τις καλόγριες? Τι να δω, μόλις μπήκα μέσα στην είσοδο έβλεπα κάτι κοριτσάκια και τρέχανε στις γωνίες να κρυφτούν σαν τα ποντικά που ανάβει στο φως, σαν τις κατσαρίδες έτσι. Έλα εδώ κουκλίτσα μου. Αντικοινωνικό περιβάλλον. Ένα πράγμα. Τρελάθηκα. Έφυγα. Δεν ήπια ούτε καφέ. Αντικοινωνική συμπεριφορά. Ναι. Φεύγω από εκεί. Φτάνω να τα καταγγείλω στον τύπο. Να ζητήσω την προστασία πλέον ανοιχτά. Αυτά τα ιδρύματα διαθέτει η χώρα μας. Θα σας αλλά πω. Τουλάχιστον... Απευθύνομαι στην Ελένη την Αποστολοπούλου. Έκανε το Κάθε Μέρα Παντού στην ΕΡΑ τότε. Mm-hmm. Στο ραδιόφωνο. Με καλή. Πάω. Γράφουμε μία εκπομπή. Η οποία θα μεταδίδεται σε 2 συνέχειες, 2 ημέρες. Και εκεί λοιπόν, ό,τι θαύμα, βλέπω τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παρασκευά Αυγερινό, στο διάδρομο, με μια κουστοδία, πηγαίνει για κάποιο γύρισμα. Θρασίτατα εγώ και βαθιά απελπισμένος όμως, σταματάω μπροστά του, κύριο Υπουργέ, θέλω να σας μιλήσω. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, αφορούν παιδιά και θέλω οπωσδήποτε να σας μιλήσω τώρα. Κλείστε ένα ραντεβού, ελάτε στο γραφείο μου. Πήγα στο γραφείο του, την επομένη. Μου είπε ξεκάθαρα και το εκτιμώ αυτό, τουλάχιστον την ειλικρίνειά του, ότι δεν έχω κανένα πρόγραμμα στα συρτάρια μου για μια τέτοια περίπτωση. Το Υπουργείο Προνοίας αδυνατεί αυτή τη στιγμή να κάνει οτιδήποτε για σένα. Σαν Παρασκευάς Αυγερινός, μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα να σου δίνω ό,τι μπορώ οικονομικά, να σε βοηθάω σαν άνθρωπος, αλλά σαν υπουργός δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Ναι, ήταν το χάος τότε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δημοσιεύονται κάποια πράγματα στον τύπο. Ζητάω μέσα από την στήλη του Σπύρου του Καρατζαφέρη προστασία του πολίτη στην ελευθεροτυπία. Να μου πει η πολιτεία τι μπορώ να κάνω, ποια δικαιώματα έχω, τι διεκδικώ για να ζήσω τα παιδιά μου. Κάνω μία έκκληση σε οικογένειες που έχουν παιδιά να μου φυλάξουν τα παιδιά, να μπορώ να πάω να δουλέψω, να τους καλύπτω τα έξοδα. Όλα αυτά δημοσιευμένα σε εφημερίδες. Μπορούμε να επισπεύσουμε λίγο για ναι. Να φτάσουμε. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο ψητό. Μετά από όλη αυτή την ιστορία. Κάποια ωραία στιγμή πλακώσαν τα τηλέφωνα στο σπίτι. Περιττώ να σας πω ότι στοιχεία μου, τηλέφωνά μου και διεύθυνση έχει μόνο το Ίδρυμα Βρεφών η μητέρα και η κυρία Μαντωνάκη. Φτάνει λοιπόν κάποιος κύριος Ντάκος από την Κηφισιά με 1 εκατομμύριο σε χαρτοσακούλα του Μανάβη να αγοράσει το μωρό. Πόσο διάστημα είχε μεσολαβήσει από την ημέρα που αφήσατε εκεί τα παιδιά? Από την ημέρα που αφήσατε τα παιδιά. Τα παιδιά τα έχω στο σπίτι ακόμα. Δεν τα έχετε πάει εκεί? Όχι, πουθενά. Τα παιδιά ακόμα είναι στο σπίτι. Και πλακώνουν οι αγοραστές. 1 εκατομμύριο σε χαρτοσακούλα. Προσφορά σε έναν άνθρωπο που δεν είχε τσιγάρο να καπνίσει. Έφυγε με κλωτσές. Μέχρι ο περιβόητος και ο γνωστός γιατρός ήταν Τανάσης από την Θεσσαλονίκη. Και αρχίζω και τρελαίνομαι. Ένας κύριος με παίρνει στην Κηφισιά στην βίλα του. Με πήρε πρώτα τηλέφωνο και μου λέει: αδελφέ, έχω 4 υπηρέτηρες, μου λέει. Και άμα είναι να πάρω κι άλλες 4, προκειμένου για τα αγγελούδια αυτά, σε περιμένω. Και πήρα τα παιδιά μου και πάω στη βίλα του, στην Κηφισιά. Και όταν του είπα ότι εγώ θέλω από εσάς, αφού σας ευχαριστώ και σας εικόνα θα σας κάνω, δεν θα δεχτείτε φυσικά να σας προσφέρω τα όβολα των παιδιών, που δεν το συζήταγε ο άνθρωπος, θέλω όμως να έρχομαι κάθε απόγευμα. Να βλέπω τα παιδιά μου να παίζουν έξω στον κήπο, σας στον καζόν. Να μπορώ να τα πάρω το Σαββάτο την Κυριακή να πάω να δουν και τη γιαγιά και τον παππού. Και γυρίζει η κυρία και λέει: αλλιώς μας τα είπε η κυρία Μαντωνάκη. Λέει: για καθίστε καλά και μετά.
Δένει το παζλ. Αλλιώς μας τα είπε η κυρία Μαντωνάκη. Βεβαίως. Δένει το παζλ. Πήρα τα παιδάκια μου βέβαια και ξαναέφυγα. Και από καθαρή σύμπτωση, μία κυρία στον δρόμο, στην παιδική χαρά, με έστειλε στο ίδρυμα στην Καλυθέα. Στο πρότυπο νηπιοτροφείο Καλυθέας. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο. Αντιλαμβάνεστε, γιατί σας λέω, κυρία Γαλινού, ότι διακρίνω μία μανία προς υιοθεσία και όχι προς αποκατάσταση των συνθήκων κάτω από τις οποίες των δυσχερών συνθήκων διαβιούν αυτοί οι γονείς και αναγκάζονται να έρθουν σε ένα ίδρυμα. Πώς να έρθουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι όταν ακούν αυτά που ακούνε? Και δεν πρόκειται φυσικά για το 1821. Μιλάμε για τη δεκαετία του 80 και για περιστατικά μέχρι το 93 και σε λίγο 94. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, πώς θα έρθει μια αγαμή μητέρα? Και για σκεφτείτε τώρα να έρχεται η μητέρα δαρμένη, κακοποιημένη, ταλαιπωρημένη και να υφίσταται και όλο αυτό το ψυχολογικό πόλεμο. Τι πιο τραγικό, η αιρή μητρότητα, τι πιο τραγικό για μια μάνα να κινδυνεύει να χάσει το παιδί της όταν αυτή έχει τα λογικά της και τι ζητάει από εσάς? Μια πίστοση χρόνου για να βρει δουλειά, να τακτοποιηθεί σε ένα κράτος ερείπιο που δεν μπορείς με 100 πτυχία να βρεις δουλειά για να μπορείς να ταΐσεις το παιδί της. Και έρχεται λοιπόν εδώ η κάθε επιτροπή και δικάζει και λέει τι δηλαδή? Ότι ξέρεις, γεννήθηκες φτωχή, θα χάσεις το παιδί σου. Δεν λέω για τις περιπτώσεις αλκοολικών, δεν λέω για τις περιπτώσεις τοξικομανών, δεν λέω για τις περιπτώσεις των διαστραμμένων. Αλλά εδώ σας μιλάω για έναν άνθρωπο συγκροτημένο που τον έχετε ενώπιόν σας. Και κανένας ψυχίατρος δεν θα βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο ότι είναι παλαβός. Ούτε εκείνος που το καταγγέλει, ούτε εγώ που φιλοξενώ την καταγγελία του. Κοιτάξτε, αν υπάρχει ένα κρίμα σε όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι ένας γονιός σήμερα, στη δικιά σας τη θέση, δεν θα πρόκοβε περισσότερο. Δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια δεν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι έχουμε τώρα μια επαρκέστερη παιδική προστασία ή προστασία της οικογένειας. Αυτό είναι το μεγάλο κρίμα. Αυτά είναι τα διέξοδα τα οποία τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Την αναπώ ότι ανατρίχιασα από αυτό που άκουσα. Για την κυρία Μαντωνάκη δεν την γνωρίζω καν. Να πει μάλλον πώς ζει σήμερα ο άνθρωπος αυτός με τα παιδιά του. Το θέμα είναι ότι... Θα σας απαντήσω, να τελειώσει η κυρία. Εντάξει. Η πρώτη προτεραιότητα στην παιδική προστασία είναι να μείνουν τα παιδιά στη δικιά τους, στη φυσική οικογένεια. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, να μείνουν σε ένα συγγενικό περιβάλλον. Όποιο είναι αυτό. Το τρίτο είναι, εφόσον υπάρχουν γονείς που αδυνατούν όμως να έχουν τα παιδιά και κάποια στιγμή αργότερα θα μπορέσουν, η αναδοχή. Και το τέταρτο είναι για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν ή θέλουν από την αρχή, έχουν μια ξεκάθαρη άποψη. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους γιατί δεν θα μπορούσα ποτέ να μπω σε μια πολύ πρόημη απόφαση να δώσω ένα παιδί, εντάξει, είναι η υιοθεσία. Αυτά όμως για να γίνουν, δεν φτάνει να τα λέμε, χρειάζονται κάποιες πολιτικές, ναι, που εντάσσονται στην προστασία οικογένειας και παιδιού εν μέρη σε ελάχιστες χώρες στη δημογραφική πολιτική. Εγώ δεν τρέπομαι να σας πω ότι όπως τα έπρεπε και όπως τα θέλαμε δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είστε ικανοποιημένοι? Φυσικά όχι. Προτάσεις έχετε κάνει, είστε δέλτα σίγμα. Προτάσεις έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες από τις κατευθύνσεις που αξιοποίησαν την πορεία. Τις πετάξανε στο καλάθι των αχρήστων, τι έγινε? Και αν τις πετάξανε στο καλάθι των αχρήστων, έπρεπε να παραιτηθείτε αν έχετε ευτυχία. Δεν έπρεπε να μείνετε στις θέσεις σας. Μισό λίγο. Πριν βγάλετε αποφάσεις για το τι έπρεπε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε και παραιτηθεί, δεν νομίζω ότι θα είχε φέρει κανένα αποτέλεσμα. Όχι. Είναι ένα μέτρο πίεσης. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Εκπροσωπεί κάποιες υπογραφές που μπαίνουν εκεί για το ευσυνείδητο των υπογραφών. Δηλαδή περισσότερο ανθρώπων που βάζουν τις υπογραφές και όχι για το αν έπρεπε να παραιτηθεί, όχι. Εγώ όχι. Το βρίσκω λογικό αυτό που σωστό λέτε. Το λέει. Γιατί όταν αγανακτείς μπροστά στο αδιέξοδο να βγάλεις λάθος αποφάσεις, να ταλαιπωρήσεις παιδιά, να καταστείς δυστυχής κάποιους γονείς, καλύτερα να παραιτήσεις. Η παραίτηση όμως δεν είναι η καλύτερη μέθοδος. Έτσι υπάρχει και η επιθετική συμπεριφορά που μπορείς να περάσεις. Επιτρέψτε μου όμως αυτό το σημείο και εσείς κυρία Γαλινού και ο συνομιλητής μας εδώ να πάμε σε μια άλλη καταγγελία. Με χρονολογία 1993 είναι η μητέρα εδώ που καταγγέλει την απόπειρα χρηματισμού από την πρόεδρο του Ιδρύματος. Μεσολάβησε και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το λίγο. Είχε μεσολαβήσει
κάποια φίλη της μητέρας μου ήξερε βουλευτή της τότε κυβέρνησης, όπου τη